Χαίρετε φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Για άλλη μια φορά, άλλη μια Δευτέρα μεταξύ Τρίου και Αχλάδου, εδώ είμαστε. Με φόντο, όπως βλέπετε, μπλε-πράσινο, σύμφωνα με το κερδισμένο με 4 μόνο ψήφους υπέρ και μία αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ μετά τη χθεσινή πρόταση μορφής που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Αποφασίσαμε εμείς λοιπόν να βάλουμε το φόντο των κυβερνώντων για τα επόμενα, δεν ξέρουμε πόσους τέλος πάντων χρόνους, μήνες θα τους έχουμε ακόμα απάνω μας. Σήμερα καλεσμένοι για άλλη μια φορά, σε παρένθεση μέσα, η Βάσο από το Περιτεχνών, το χώρο πολιτισμού, Κανακάρι 65 και Αράτου. Το βάλα σε παρένθεση διότι ο δαίμον της τεχνολογίας μας είχε κάνει κάποια κόλπα την προηγούμενη φορά που την είχαμε καλεσμένη. Γεια σου Βάσο. Γεια σου Νίκο μου, καλώς σε βρήκα. Καλώς σε ξαναβλέπουμε. Όλα καλά? Μια χαρά. Χάρα σου καιρός, Βρέχει. Καλό είναι. Στενοχωρήθηκε το σύμπαν, μάλλον, που έχασε ο ΠΑΟΚ χθες. Ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, πώς πάτε εκεί? Είχαμε μείνει, για όσους δεν που δεν, είχαμε μείνει στην έκθεση που είχατε κάνει, μια πολύ, πολύ πετυχημένη, της ζωγράφου Γεύσης Παπαδάκη, που κράτησε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και με παράταση, λόγω της επιτυχίας που είχε. Μετά από εκεί συνέβησαν διάφορα. Ένα από αυτά που τουλάχιστον εγώ ήμουν παρόν ήταν μια παρουσίαση βιβλίου της Σοφίας Κολοτούρου. Ναι. Τα 7 πρόσωπα της Κόφωσης. Ναι, συνέδριο για την Κόφωση τον 21ο αιώνα. Ένα βιβλίο μυθιστορηματικού χαρακτήρα. 7 χαρακτήρες έχει μέσα. Το οποίο διαδραματίζεται το 2030, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα συνέδριο που γίνεται για την Κόφωση τότε, ένα βιβλίο αρκετά ιδιαίτερο. Είχα και την τιμή να γνωρίσω και τη συγγραφέα, την ίδια τη Σοφία, και μου έκανε εντύπωση η τρομερή ευφυΐα της, η ευγένειά της, πολύ καλοπροαίρετο άτομο, με τον σύντροφό της τον Νίκο, πάντα, που του βοηθάει σε όλα. Είχα και την τιμή και το βιβλίο να... Το διαβάζω μάλλον, δεν το έχω τελειώσει ακόμα, αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Πετυχημένη παρουσίαση στο φανταστικό υπόγειο χώρο του Περιτεχνών, κάτω. Σ' άρεσε το βιβλίο, το διαβάζεις, το έχεις κινήσει? Το έχω διαβάσει, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε επαφή με τη Σοφία. Με γνώρισα πριν 2 χρόνια στην προηγούμενη παρουσίαση του βιβλίου της, με τίτλο «Κουφός είσαι ρε, δεν ακούς». Ναι, μπράβο. Πραγματικά με συγκλώνησε, γιατί η Σοφία πάσχει από μεταγλωσσική Κόφωση. Ναι. Και δίνει πολύ μεγάλο αγώνα. Όπως είδες και εσύ, έχει διατηρήσει την ομιλία της. Βέβαια δεν ακούει τίποτα. Και... Πάντως είναι τρομερό το πώς διαβάζει τα χείλη. Δηλαδή. Ναι, έχει εκπαιδευτεί. Μίλαγα με κανονική ταχύτητα. Στην αρχή ομολογώ ότι είχα μια μηχανία και μίλαγα αργά, σαν να μίλαγα σε κάποιο παιδάκι 5 χρονών. Αλλά μετά είδα ότι τελικά. Με κανονική. Η πρώτη στιγμή με τη Σοφία είναι πάντοτε αμήχανη, γιατί. Αφενός βγαίνει σε όλους μας η ανάγκη να την βοηθήσουμε για να μας κατανοήσει. Γενικά με την με όλες τις συναντήσεις μου με τους ανθρώπους αυτούς, να μου πεις τώρα, είναι είμαστε εξοικειωμένοι, γιατί δεν είμαστε εξοικειωμένοι, και γι' αυτό και έλεγα ότι αυτή η παρουσίαση του βιβλίου ήταν αναγκαία, και το βιβλίο το ίδιο είναι ίσως καλό να το διαβάσουν αρκετοί, γιατί όχι μόνο για τους σκοφούς, έτσι, για όσους έχουν οποιοδήποτε για τη διαφορετικότητα γενικότερα, ναι, γενικότερα. Και ήθελα να πω ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχα επαφή με παρόμοιες καταστάσεις, και πάντα σου βγαίνει ένα συνέστημα, ξέρεις, όχι ότι δεν μπορώ να βρω τις κατάλληλες λέξεις, σαν να έχεις κάτι παραπάνω, ένα πλεονέκτημα εσύ, και νιώθεις άσχημα γι' αυτό. Είναι μόνη περίπτωση που νιώθεις άσχημα για αυτό. Ναι, νιώθεις ενοχές. Ναι, νιώθεις ενοχές. Εγώ το έχω νιώσει και εγώ. Ένα πολύ περίεργο συνέστημα. Βέβαια για αυτούς που έχουν φιλότιμο, δεν μιλάμε για. Εντάξει, εννοείται για τους ανθρώπους, έτσι. Γιατί υπάρχουν και ορισμένοι που. Εντάξει. Η Σοφία για μένα δεν ξεχωρίζει σε κάτι από όλους τους υπόλοιπους. Ούτε και για μένα. Ούτε και για μένα. Αλλά έχει απίστευτη παιδεία, είναι απίστευτα δραστήρια. Ασχολείται και με την ποιήση, γράφει εκπληκτικά, έχει εξεδώσει. Θυμάμαι στην παρουσίαση του βιβλίου, τη ρώτησε αν έχει βιώσει ρατσισμό. Ναι, το θυμάμαι, ήταν ωραία. Το οποίο το έχει δηλώσει ο Ζουγανέλης αυτό, που προέρχεται από γονείς, και οι δύο του γονείς, ο Γιάννης.
ρατσισμό, μου είπε όχι, δεν έχει βιώσει. Έχει βιώσει κοινωνικό αποκλεισμό. Κοινωνική απομόνωση. Ίσως να το εννοεί σε κρατική. Να το εννοούσε σε κρατική. Ήταν και μακριά και δεν ακούγα καλά γιατί καθόμουν πίσω-πίσω. Αλλά ίσως να το εννοούσε σε κρατικό επίπεδο, σε επίπεδο πρόνοιας. Κοινωνική απομόνωση. Πάντως, με άλλους ανθρώπους που έχω μιλήσει για παρόμοια θέματα, έχουν βιώσει και ρατσισμό. Δηλαδή, ίσως η προσωπικότητα της Σοφίας δεν σε αφήνει να νιώσεις αρνητικά συναισθήματα απέναντί της. Όσο για τον κοινωνικό αποκλεισμό, ναι, εντάξει, ζούμε σε ένα κράτος που δεν έχει υποδομές. Είχα δει ένα παρόμοιο ντοκιμαντέρ του Θοδωράκη για τη Θεσσαλονίκη, για μια κοπέλα τυφλή, η οποία έχει άδεια, είχε μαζί της τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο της και δεν την άφηνα να μπαίνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς με το σκύλο. Και έπρεπε να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας, αφού δεν έβλεπε. Σήμερα ήταν σε όλα τα δελτία τρίτη, τέταρτη είδηση για κάποιον υπέρβαρο που ήθελε να ταξιδέψει και πάει για κάποιο ιατρικό θέμα κάπου, δεν θυμάμαι τώρα πού, Αυστραλία, και δεν τον έπαιρνε ούτε British Airways ούτε μεγάλες εταιρείες και γύρισε με καράβι, κάτι τέτοιο. Είναι και αυτό ένα είδος ρατσισμού ουσιαστικά, έτσι. Κοινωνικός αποκλεισμός. Ναι, κοινωνικός αποκλεισμός, ναι, αλλά. Γιατί ο ρατσισμός έχει άλλες προεκτάσεις, δηλαδή μπορεί να έχει και τη διαπροσωπική βία. Αυτό πήγα να σου πω, ότι άλλους φίλους που έχω κατά καιρούς γνωρίσει έτσι και έχουν παρόμοια προβλήματα, ρατσισμό δηλαδή να τους κοροϊδεύουν στον δρόμο ή να είναι ο άλλος τυφλός και να του κάνουν διάφορα μπροστά στη μούρη του, ξέρω εγώ, στο μετρό και σε τέτοια πράγματα. Τα τελευταία χρόνια νομίζω πως όχι. Με άλλες μορφές αναπηρίας έχουμε ρατσισμό. Γι' αυτό μίλησα για ανθρώπους πριν, γιατί υπάρχουν και κάποιοι τέτοιοι που δυστυχώς το θεωρούν αστείο. Που το βρίσκει αστείο. Δεν έχει συμβεί απλώς σε αυτούς ή δεν είναι στον περιγύρο τους. Ούτε καν μαύρο χιούμορ δεν είναι. Δηλαδή, όχι, το black humor δεν είναι φάνταστο. Ναι, ακριβώς. Ναι. Τέλος πάντων, αρκετά έξυπνο βιβλίο, αρκετά έτσι περιεκτικό και. Και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Ναι, δεν το έχει τελειώσει, ίσως δεν το έχει. Όχι, αλλά το έχω προαισθανθεί ότι έχει. Αν και το έχουμε συζητήσει και λίγο με τη Σοφία. Απλά σε βάζει στο κλίμα και πολύ καλά, πολύ όμορφα, με αρκετή φαντασία. Και τέλος πάντων το συνιστώ ανεπιφύλακτα και μπορείτε να το βρείτε σε πάρα πολύ καλή τιμή στο Περιτεχνών, Αράτου και σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Και Κανακάρη. Έχει διανεμηθεί και στα βιβλιοπωλεία. Ναι, ναι. Και είναι ένα βιβλίο με χιούμορ. Δεν αφορά μόνο όσους έχουν οι ίδιοι στον περιγυρό τους ένα άτομο με ένα βιβλίο. Με την ίδια τιμή που είναι και σε εσάς είναι στα βιβλιοπωλεία. Α, εντάξει. Οπότε τα 7 πρόσωπα της Κόφωσης από τη Σοφία Κολοτούρη. Λοιπόν, το συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Έχουμε τίποτα άλλο πέρα από την εκδήλωση που έγινε με την. Θα μου πεις στους συντελεστές εσύ. Μια εκδήλωση που έγινε. Είχα εκπομπή, είχαμε το Εραστηνικό Σχήμα, το Ρεφενέ, την ίδια ώρα ακριβώς, εκείνη τη Δευτέρα. Ήταν 5 Νοεμβρίου. 4 ή 5 Νοεμβρίου, νομίζω, δεν θυμάμαι. Με τη Μελίνα και το Μάνο Χατζηδάκη. Μελίνα Μερκούρη και Μάνο Χατζηδάκη. Δεν μπόρεσα να έρθω, δεν ήμουν παρόν, θα μου τα πεις. Πριν πάμε όμως εκεί, έχεις κάτι τώρα για το μετά την Παπαδάκη? Δεν θα σου αποκαλύπτω ποτέ. Α, δεν είναι. Ωραία, θα τα λέμε σιγά σιγά, εν καιρό. Για πες μου εκείνη τη βραδιά, γιατί είχα τους ρεφενέδες εδώ, που σας είδα και φωτογραφία παρέα σήμερα. Ήσασταν, αλήθεια, πριν μπούμε εκεί, σας είδα σε μια φωτογραφία με τον Βαγγέλη και την Λαμπρινή τη Ζώτου. Ναι, η Ελένη προφανώς δεν είχε έρθει κουτροκόη, Όχι, κάναμε μια εκδήλωση που αφορούσε τους beat ποιητές. Είχατε, ναι, αυτό, ναι. Για το, μια για μικρή γνωριμία με την beatnik σκηνή. Ο Βαγγέλης και η Λαμπρινή εθελοντικά μας βοήθησαν και πραγματικά το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό. Ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο να μοιήσεις στον κόσμο σε πείματα του Γκίνσμπεργκ, του Κέρουακ. Η beatnik σκηνή, να πούμε ότι είναι ποίηση του 50 που ξεκίνησε στην Αμερική. Ναι, στην ποίηση και όχι τόσο στο πεζό. Και στο πεζό. Έχουμε τα έργα του Κέρουακ. Και όχι μόνο. Το αναφέρει και ο Ρουίθ Ραθιονέρο στο Underground, ένα βιβλίο, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Ναι, ξεκινάει από Σέλεϊ, Γιέιτς και τα λοιπά και φτάνει μέχρι και το 70 κάτι, οπότε περνάει και κάνει από την εποχή. Κάνει αναδρομή από κοινά. Ναι, όλους, Χέρμαν Έσε, διάφορους. Ναι.
και σε ποιον δεν είναι. Καθώς νομίζω και αναφέρεται και λίγο... δεν θυμάμαι εδώ τη συγγραφέα και έχω το βιβλίο, τα πέτρινα μάτια της Μέδουσας πάνω σε αυτό. Τέλος πάντων, ήταν ένα ρεύμα του 50 στην Αμερική. Κοίτα, πίεση... όλο αυτό το beat ρεύμα, ναι, παρουσιαζόταν σε βιβλιοπολία και σε μπαρ. Δηλαδή, ο σκοπός του δεν ήταν να είναι κάτι εμπορικό ή κάτι επηρεάστηκε η pop σκηνή του Warhol από αυτό το ρεύμα καθόλου. Τι λες? Εννοείται. Όλοι είχαν προσμίξεις και διαντιδράσεις μεταξύ τους. Ναι, αργότερα βέβαια, αλλά επειδή. Ήταν ένα πολύ σημαντικό ρεύμα. Κοινά, ναι, παραγνωρισμένο. Ναι. Αντικατοπτρίζει όμως όλη την εποχή. Πρέζα, σεξ, ασυνδοσία. Ναι. Καλά, πρέζα όχι τόσο, παρεστησιογόνα τότε ήταν, ακόμα δεν είχαν πέσει στα σκληρά. Στα σκληρά ήταν ναι, η εποχή του Warhol. Η εποχή του Warhol ξεκινάει αμέσως μετά, όταν σκεμμένα οι μυστικές υπηρεσίες ρίξαν την πρέζα μέσα ακριβώς για να διαλύσουν αυτό το κίνημα. Γιατί άλλο το LSD, τα παρεστησιογόνα και η μαριχουάνα, άλλο η κόκα και η πρέζα. Έτσι, είναι χημεία. Πέρα του μας άφησαν λογοτεχνικούς θησαυρούς. Ναι, εντάξει. Είναι και δύσκολη ποιήση, έτσι, να ασχολείσαι με τον Ginsberg. Ήταν το Junkie, βγήκαν πολλά βιβλία. Δεν απέχει πολύ εκείνη η εποχή όμως Μπουκόφσκι, από αυτή που ζούμε τώρα. Και όχι μόνο, και τι να το πεις από εκείνη την εποχή. Δεν διαφέρει στην ταχύτητα. Δεν γίνονται τα πράγματα γίνονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι γινόταν. Εγώ όμως βλέπω μία τάση διαφόρων ομάδων να συσπηρωθούν και να κάνουν πράγματα να βγουν μέσα από αυτά τα πράγματα, θησαυροί. Τα παιδιά των λουλουδιών ήταν μια καλή περίοδο. Μιλάμε για χίπης. Ναι, εντάξει. Είναι λίγο συνυφασμένα αυτά τα δύο. Γιατί... Όχι, είναι λίγο σκοτεινό. Δες το λίγο σαν την Κατερίνα Γόγου στα Εξάρχεια και παρόμοιες εκφάνσεις. Ήταν άλλες εποχές. Δεν ήταν χαρούμενοι οι beatniks. Δεν μιλάνε για χαρούμενα πράγματα στα έργα τους. Ναι. Γι' αυτό είπα Μπουκόφσκι, γι' αυτό είπα τον Τζάνκι, δεν θυμάμαι τώρα. Το Μπουκόφσκι είναι χαρούμενος. Ναι, γι' αυτό τον ανέφερα, ότι δεν είπα τα παιδιά του απλά το κίνημα των παιδιών των λουλουδιών διαλύθηκε με τα σκληρά. Μετά. Αυτό που λέω, ότι κάνεις μόδα διαλύεται και η πανκ σκηνή έτσι διαλύθηκε. Κάλεσε τους Sex Pistols. Οι χίπις δεν άφησαν λογοτεχνικούς θησαυρούς. Όχι, δεν άφησε τίποτα το κίνημα. Έγινε, το κάνανε lifestyle. Δεν ξεκίνησε ο lifestyle, ξεκίνησε ως αντίδραση. Έτσι. Το κάνανε lifestyle και γι' αυτό διαλύθηκε. Συν τις χημίες που τους ρίξανε μέσα. Έτσι, δεν μπορούσε να κρατηθεί, Νίκο, γιατί δεν είχε κάποια υποδομή, κάποια κουλτούρα. Έγινε lifestyle μετά. Είχαν υποδομή, είχαν κουλτούρα, παρήγαγαν πολιτισμό. Ναι, αυτό είναι λογοτεχνικό. Όχι μόνο, σαν τρόπο ζωής και σαν... Ναι, είχαν κουλτούρα, ναι, οι beatniks, ναι, ναι, άσχετο αν συμφωνούμε ή όχι μαζί τους. Τα ίδια θέλουμε να πούμε, απλά δεν βάζω τα σωστά λόγια εγώ ίσως. Εντάξει, φορτοργασίας. Είμαστε και δύο σήμερα. Απλά συμπίπτουν οι εποχές. Και κάποιες ιδέες αλληλοεπηρεάζουν το ένα ρεύμα το άλλο. Πάντα παίρνεις από τους προκατόχους σου δείγματα για να συνεχίσεις. Τα παιδιά των λουλουδιών σαφώς δεν κάνανε τίποτα άλλο πέρα από street art, αν μπορείς να το πεις έτσι. Τώρα περνούσαν καλά. Ναι, εντάξει, είχαν μια καινούργια αντίληψη για τη ζωή για τότε. Ήταν επαναστατική αντίληψη αυτή. Ουσιαστικά, ήταν δηλαδή, ειρηνιστική αντίληψη. Ότι ήταν ο Χριστός, δηλαδή το προηγούμενο millennium. Δεν ήταν. Κάπου τον εγκόρυφο τον Χριστό, έτσι. Ναι, εντάξει. Το πιτσιρικά που λέγανε. Λοιπόν, και για τον beatnik ήθελα να πω ότι επηρέασε αρκετά και το μεταγενέστερο, δηλαδή Lou Reed, το συγχωρημένο που πρόσφατα έφυγε, να το ευχηθούμε καλό ταξίδι, τον Warhol, το μάνατζερ τότε της μπάντας, και τέλος πάντων κάποιος, βλέπω εδώ στη φωτογραφία, είχατε αποσπάσματα από ποιήση beatnik. Η βραδιά είχε την εξής λογική, να κάνουμε μια πολύ μικρή εισαγωγή, ναι, 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 να μιλήσουμε τον κόσμο στο ότι είναι beatnik σκηνή, για τους περισσότερους. Ευτυχώς δεν ήταν άγνωστο. Να κάνω ένα συνειδημό. Μου θυμίζει λίγο από εκείνη την εποχή, το τέλη του 19ου αιώνα. Δεν ξέρω αν το ακούσατε αυτό, ήταν κεραυνός. Ζεύς. Το μεγαλείο σου. Μου θυμίζει λίγο τέλη 10ου αιώνα Άγγλους και Ιρλανδούς καλλιτέχνες όπως ο Σέλεϊ, ο Γιέιτς, ο Μπάιρον πιο πριν, ο Όσκαρ Γουάιλντ ακόμα πιο πριν, τέλος πάντων, που μαζευόσαν σε κάτι στα καφέ τότε
και κάνανε ουσιαστικά τέχνη μέσα από το, μέσα από τα καφέ, μέσα από τις συναθρήσεις μεταξύ τύρου και αχλάδου στα καφέ. Ναι, γιατί να επικοινωνήσουν αυτό που είχαν στο κεφάλι τους, αυτό που παρήγαγαν οι ίδια, δεν είχε τόσο εμπορευματικό σκοπό. Με συλλογικότητα, δηλαδή έλεγε ο ένας την ιδέα του αλουνού και από εκεί και πέρα ο καθένας έπαιρνε την οπτική του και το έβγαζε άλλος στο πεζό, άλλος στο πείμα, άλλος στον καμβά. Δέστο σαν μια συνεκτική ομάδα η οποία ναι, μοιράζεται έτσι, αυτό, έτσι, τα ίδια έτσι, πράγματα, ναι, τα ίδια όνειρα, ναι, τους ίδιους στόχους. Κάπως έτσι γινόταν και στα τέλη του 19ου αιώνα. Κατά καιρούς έχει γίνει αυτό και γι' αυτό πιστεύω ότι το ξαναζούμε σήμερα ίσως. Βλέπω ναι, ότι οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να ανήκουν σε μια ομάδα και να μοιράζονται κοινά πράγματα. Σήμερα γίνεται και σε πολύ πιο ευρύ φάσμα πιστεύω, λόγω του εργαλείου αυτού εδώ. Το έχουμε και περισσότερο ανάγκη. Ήταν πολύ ατομοκεντρική η προηγούμενη περίοδος. Το μόνο, κοίτα, είναι και καλό, είναι και κακό. Γιατί? Κάθε πράγμα έχει τα καλά και τα κακά του. Μιλάω γι' αυτό, μίλησα γι' αυτό. Για δηλαδή μπορείς, ναι, μπορείς να, να το, την έμπνευσή σου, την ιδέα σου, να την μοιραστείς σε όλο τον πλανήτη μεν, έτσι, αλλά από την άλλη μην αρχίσουμε τώρα να κατονομάζουμε τα κακά του ίντερνετ, είναι και πολλά, έτσι. Εκεί το ίντερνετ είναι ένα προσωπικό εργαλείο και ο κάθε χρήστης έχει προσωπική ευθύνη απέναντι σε αυτό. Έτσι. Τώρα κανόνες δεν υπάρχουν. Εγώ προτιμώ τα του καφενείου, στην παλιά σχολή, πώς ήταν και το ρεμπέτικο, πώς ήταν η Ελλάδα μέχρι το 80. Εκεί. Ναι, και δεν το ξέρω. Ό,τι είναι να παγκοσμιοποιηθεί, θα παγκοσμιοποιηθεί γιατί το αξίζει, γιατί είναι διαχρονικό. Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο να γίνει παγκόσμιο χωριό η γνώση που έχει ο καθένας ή αυτό που μοιραζόμαστε. Αυτό το ίδιο λέμε. Δηλαδή, αν σε μια συνάθρηση σε ένα καφενείο, όπως γινόταν επί Σέλεϊ και επί Γκέιτς και όπως γινόταν και στα τέλη του 50 στην Αμερική, έβγαινε κάτι καλό. Βγήκε, ξέρω εγώ, ιστορίες καθημερινής τρέλας στον Μπουκόφσκι, λέμε τώρα έτσι. Ένα βιβλίο το οποίο διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Ωραία. Ξεκίνησε όμως από καταγόγια και από καταχρήσεις και από και από και από. Είναι πιο σύνθετο το περιστατικό που περιγράφεις. Τώρα, γιατί και πάλι είχαν διάφορους τροχούς ανάδειξης. Δηλαδή μη φαντάσεις ότι ήταν μια ιδανική κοινωνία. Εντάξει. Όπου απλά κάναν την τρέλα και τους μέσα σε καφέ. Και ειδικά η μουσική βιομηχανία τότε. Μα τότε ξεκίνησε και όρος της μαζικής κουλτούρας, Βρελίκο, και πολιτιστική βιομηχανία. Κλασικότατο οπότε παράδειγμα, ο Λου Ριντ, που δεν τον δεχόταν καμία δισκογραφική και τον πήρε ο Γόρχολ και του λέει έλα θα σου κάνω εγώ δίσκο. Και έτσι έγινε παραγωγός του, γιατί μα δεν τον ανεχόταν καμία. Όπως και ο Γόρχολ όμως ήταν κατεστημένο, δεν ήταν παρακμή περιθωριακός. Ο Warhol ήταν κατεστημένο, απλά επειδή είχε λίγο διορατικότητα παραπάνω από τις δισκογραφικές εταιρείες, άκουσε το Lou Reed και το παίξιμό του, το πώς έπαιζε με την μπάντα του και του λέει: «Ωπ, δεν σου κάνω, αλλά σου κάνω εγώ δίσκο. Θα γίνω μάνατζέρ σου και παραγωγός σου». Κατάλαβες. Το ίδιο έχει γίνει και με τους Sex Pistols. Κάνε καμία δισκογραφική εταιρεία. Μέχρι που κάνανε μια ληστεία και φτιάξανε δικιά τους δισκογραφική εταιρεία. Αυτό όμως συμβαίνει και τώρα, δηλαδή ουσιαστικά ναι, είναι το ίδιο πράγμα, με άλλες φόρμες, με περισσότερα γεγονότα. Ναι, το οποίο βοηθάει και πάρα πολύ εδώ. Βέβαια μπορείς να ακολουθήσεις και την πεπατημένη. Ποια πεπατημένη? Γιατί να γράψεις, χωρίς να χρειαστεί να το προβάλλεις από το δίχτυ. Είναι ένα μέσο επικοινωνίας όμως, δηλαδή δεν μπορείς να ζεις στην εποχή του περιστεριού, να στέλνουμε μηνύματα. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο, δεν λέω αυτό. Όχι, απλά ορθή χρήση αυτό, πάνω μέτρων άριστον. Αν ήμουν κατά, δεν θα ήμουν εδώ καταρχήν. Έτσι, δεν θα είμαι. Και αυτός ο δαίμονας της τεχνολογίας, δεν ξέρω, δεν είναι εύκολο να κάνεις ορθή χρήση. Πολλοί φίλοι μου στέλνουν μηνύματα ότι ξέρεις, κάνε εκείνο για να σε έχω ακόμα στους φίλους μου. Πρέπει να πατήσεις εκείνο το κλικ, να φάει να μην φαίνονται φωτογραφίες μου. Και του λέω ρε παιδιά, τη στιγμή που θέλετε ίντερνετ και θέλετε να έχετε σελίδα ή βγείτε τελείως από το ίντερνετ και μην το χρησιμοποιείτε, αλλά τη στιγμή που το χρησιμοποιείτε με αυτά τα κολπάκια δεν μπορείτε να γλιτώσετε από καμία ΑΕΠ, από καμία NSA, από καμία CIA, από καμία Mossad. Δεν είναι αυτό το δηλαδή, πρόβλημα. Απλώς όταν όλοι δημοσιοποιούμε την προσωπική μας ζωή στο Facebook. Το τι θα δημοσιοποιήσεις μπορείς να το επιλέξεις. Το τι θα σου κλέψουν όμως είναι άλλο θέμα. Εσύ μιλάς ακριβώς για την κακή χρήση. Όταν ήδη κάποιος έχει δημοσιοποιήσει την προσωπική του ζωή και φωτογραφίες των παιδιών του, όταν μετά ζητάει να προφυλαχθεί, μα πώς να προφυλαχθεί. Αυτό τους απαντώ και εγώ. Τους λέω εγώ το ίντερνετ, όπως είμαι στην κοινωνική μου ζωή, αυτά που λέω, αυτά που νιώθω, δηλαδή όπως λέω ότι είμαι αντιφασίστας κατά της Χρυσής Αυγής τελείως, όπως τα γράφω στο ίντερνετ, έτσι τα λέω και στην κοινωνία. Άμα δεν ήθελα, άμα ήθελα να κρύψω κάτι από το ίντερνετ, δεν θα είχα ίντερνετ, δεν θα ήμουν στο ίντερνετ.
θα είχα μόνο την κοινωνική μου ζωή. Επειδή έτσι και είμαι και στην κοινωνική μου ζωή, το ίδιο είμαι και στην ιντερνετική μου ζωή. Κοίτα, δεν μας φταίει η τεχνολογία. Φταίει ο τρόπος που εμείς βλέπουμε τα πράγματα, είναι προσωπική επιλογή το κάθε εργαλείο. Εργαλεία είναι όλα αυτά. Φυσικά, ξέρω πώς στενοχωριέμαι όταν βλέπω πιτσιρίκες να πουλάνε ψυχή και σώμα τώρα για να βρουν πλούσιο γαμπρόλο μέσα στην κρίση, ας πούμε, και να βγάζουν γυμνές φωτογραφίες μέσα στην κρίση. Καλά, αυτό συμβαίνει και στις καφετέρειες, δεν είναι τέτοιο. Ναι, εντάξει. Με εκπλήσει η ποσότητα. Η ποσότητα, δηλαδή είναι τρομερό. Μα δηλαδή, το Facebook για παράδειγμα δεν είναι ο εικονικός χώρος της ζωής σου, είναι ο πραγματικός χώρος της ζωής σου. Αντικατοπισμός είναι. Είναι το τεχνολογικό συλλογικό ασυνείδητο του πλανήτη, ας πούμε. Ναι, συλλογικό ναι, ασυνείδητο όχι. Είναι ρεαλιστικό αυτό που ζούμε μέσα από το Facebook. Ρεαλιστικό είναι. Εδώ γίνονται σχέσεις μέσα από το Facebook. Ναι, βού, μου έχει τύχει άγνωστοί μου να με αποκαλούν αγάπη μου και κοριτσάκι μου. Τους ευχαριστώ, αλλά. Ναι. Πού, σε ξέρω και από αυτές τις φίλες που σε έχω μπερδεύομαι ότι, ούψ. πολλά. Εντάξει, τώρα μην ανοίξουμε κουβέντα περί τεχνολογίας, θα ξεφύγουμε τελείως. Καλύτερα να κάνουμε κουβέντα περί πολιτικής που είναι και πιο επίκαιρη. Πώς θα είδες αποτελέσματα? Κρίμα για τον ΠΑΟΚ, δηλαδή παιδιά δεν θα... Εγώ... για πολιτική είναι, να μιλήσουμε. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, έπαιξε καλή μπάλα, αλλά δεν έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Στεναχωριέμαι που για τον ΠΑΟΚ, γιατί πρώτον παίζει για τη φανέλα, το έχει αποδείξει πολλές φορές και ειδικά στην Ευρώπη, χάρη σε αυτόν μπήκαμε στη 12η θέση στη βαθμολογία της UEFA και μπορούμε και βγάζουμε του χρόνου ομάδα κατευθείαν απευθείας στο Champions League. Κοιτάξτε να παίξετε ξανά καλά, και στον ΠΑΟΚ το λέω, και στον Ολυμπιακό το λέω, και στην Εθνική Ελλάδα το λέω, να μαζέψουμε και άλλους πόντους, να περάσουμε και την Τουρκία, να πάμε στην 11η θέση, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, να βγάζουμε δύο ομάδες απευθείας στο Champions League. Όσον αφορά για τη Βουλή χθες, τι να λέμε, τα ίδια και τα ίδια, στην ουσία δεν πήγε κανένας. Να μιλήσουμε για πολιτισμό και να μιλήσουμε για τη Βουλή στην ησυχία της. Βλέπεις Βουλή? Βλέπω το Τσαμαμαρά και το Βενιζέλο από εδώ. Το Βενιζέλος είχε απώλειες. Μάλλον είχε η συνείδηση η βουλευτής που παραιτήθηκε. Εντάξει, και δύο κερδισμένοι εδώ, ήταν αναμενόμενο αυτό. Καλή κίνηση ήταν εκ μέρους του Τσίπρα. Εγώ το θεωρώ, αν και όλοι το κατακρίνουν, εγώ το θεωρώ καλή κίνηση εκ μέρους του. Να το στριμώξει, να μην βγει αύριο μεθαύριο όπως βγήκε και τον παραδέχτηκα ο Λαλιώτης, λέω καλά. Πες τον που βγήκε και λέει ότι δεν είναι λευκή ψήφος. Ναι, μεν θα στηρίξω την κυβέρνηση, μέχρι να το πω θα τον θυμηθώ, αλλά δεν θα ψηφίσω τα υπόλοιπα μέτρα. Φυσικά αυτό είναι κοροϊδία. Νίκο, νομίζω ότι είχες αυταπάτες. Ναι, το λέω για να μην μπουν ότι δεν. Τα νέα μέτρα έχουν ψηφιστεί και το έχω προαναγγείλει και από καιρό και ήδη έχω αρχίσει και γράφει κάποια αποσπάσματα από χαρτιά που έχω από το 11, από το μεσοπρόθεσμο. Οι αποφάσεις αυτές που διαπραγματεύονται και υποτίθεται ότι παζαρεύουν τώρα έχουν υπογραφεί και έχουν εγγυηθεί από το Φεβρουάριο του 12. Αυτά τα μέτρα που περνάνε τώρα έχουν εγγυηθεί συντρόικα, οι πληστηριασμοί, από το 12, επί Καρατζαφέρη ακόμα. Αυτά που παζαρεύουν τώρα είναι για το 16 και το 17, πάρτε το χαμπάρι. Αυτά τα έχω πει, τα λέω συνέχεια, τα βγάζω τώρα, έχω αρχίσει και τα βγάζω γιατί τα μίντια στην Αθήνα που επικοινώνησα με όσα επικοινώνησα μου λένε τα ξέρουμε, αλλά το κάθε πράγμα στην ώρα του. Άσε να έχουμε ειδήσει και εμείς να λέμε. Excuse me, δηλαδή περιμένουμε από κάποιον να μας πει την κοινωνική πραγματικότητα. Περιμένω εγώ από κάποιον να μου πει τι συμβαίνει. Είναι πολλοί που το χάβουν ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση λέει συντρόικα. Χτυπάει το χέρι στο τραπέζι και σου λέει: εγώ δεν παίρνω μέτρα κατά του λαού μου. Αφού τα έχει πάρει από το 12, τα έχει υπογράψει, τα έχει εγγυηθεί. Ο κόσμος είναι προσανατολισμένος. Με υπογραφή του Υπουργείου Αμήνης, του κ. Σπηλιόπουλου, του Υφυπουργού Αμήνης, επίταξη των ιδιωτικών κατοικιών. Αν δεν φτάσει η περιουσία του δημοσίου, δηλαδή στρατιωτικός νόμος και επίταξη των ιδιωτικών κατοικιών. Μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Μα δεν έχουμε ανάγκη να τα ακούσουμε αυτά. Θα τα γνωρίζουμε. Και όμως, ο καθένας όμως πιστεύει. Δεν τα γνωρίζει. Κατ' επίφαση. Πολλοί κόσμοι δεν τα γνωρίζουν, δυστυχώς. Τα γνωρίζει, Νίκο. Απλώς θέλει να τα βλέπει. Ακόμα έχουμε. Ακόμα έχουμε μεγάλο καημό. Ένα μικρό παράδειγμα. Όταν έκανα την ανακοίνωση. Έβαλα δύο πραγματάκια. Ήταν Παρασκευή. Γράφω εδώ πέρα αποκάλυψη σοκ. Έχω ένα από τις πηγές που έχω και, γράφω όλα, άμα δεις εδώ βλέπεις τα ΦΕΚ, όλα τις αποφάσεις, όλα είναι του 11, τέλη του 11, αρχές του 12, έτσι, λοιπόν, τα βλέπεις, ωραία. Ναι, λοιπόν, και... πόσα like έχω, τρία like. Και από και από πάνω γράφω καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και έχω 200 like. Δηλαδή, κανένας...
τι ξέρει ο κόσμος. Ξέρει ο κόσμος ότι ορίστε, έχουν ψηφιστεί από το 11 και από το 12 αυτό και ότι είναι σε ξένα real estate και ότι. Κάτσε, Νίκο, μου περίμενε. Με υπογραφή. Όταν ήμουν φοιτήτρια το 2002, άκουσε με, πάτε εξόδε. Όταν ήμουν φοιτήτρια το 2002, κάνω μια εργασία για την εξέλιξη του δημόσιου χρέους στην Ελλάδα και το πρόγραμμα σύγκλησης. Ναι. Λοιπόν, μια φοιτήτρια ανθρωπολογίας που έκανε μια εργασία στα οικονομικά. Ναι. Ήξερα από το 2002 εγώ και οι οικονομολόγοι και όσοι ασχολούνται τότε ναι, με τα οικονομικά, ότι το πράγμα πάει προς την κρίση και θα πτωχεύσουμε μάλλον. Ωραία, όλοι το ξέρανε, μιλούσε κανείς. Αν το έλεγε σε κάποιον το 6. Το 6 ήμουνα στην Εθνική. Δεν θα σε περνούσαν γιατί. Ήμουνα στην Εθνική Ασφαλιστική. Μας ήρθε μια ειδοποίηση από τα κεντρικά την Αθήνα. Παιδιά, δώστε όσα δάνεια μπορείτε, γιατί από 1η-1η του 7 αναλαμβάνει ο Γκαργκάνας και θα σφίξουν οι, τέλος πάντων, οι περιορισμοί για τα δάνεια. Γιατί τότε δάνεια. Τότε έπαιρνες με το αφημί σου προφορικά, έλεγε. Το αφημί σου έδινε την ταυτότητά σου και έπαιρνε 10.000 ευρώ δάνεια. Έτσι, για πλάκα. Ναι, πέρα δεν... το γνωρίζαμε. Και μας ήρθε. Τα γνωρίζαμε όλα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν ξέραμε τίποτα και ότι μας ήρθε ξαφνικά στροπελέκι. Αυτές οι θεωρίες είναι για χαζούς. Κοίταξε, πολλοί κόσμοι που ήταν στις πίστες και είχαν τα δίλητα, τα τζιπάκια και ζούσαν στο. Ακόμα πάνε. Σταμάτα πια με τα μπουζούκια. Ας πηγαίνουν στα μπουζούκια. Δεν τα ξέραν αυτά τα πράγματα. Τους ήρθε ο ουρανός καπές. Όχι, το διακοποδάνιο δηλαδή ήταν μια εξαιρετική παροχή από το κράτος γιατί σ' αγαπούσε. Για πολλούς, ναι, αυτό ήταν. Δεν ήταν αυτό. Εντάξει. Ήταν απλά πλασματικό. Ήθελανε να ζήσουν τη στιγμή, το τώρα. Εντάξει. Την Μύκονο, τη Σαντορίνη. Και να σου πω κάτι. Καλά κάνανε. Αφού αλλιώς δεν θα μπορούσαν. Αυτό μας έλειπε εκείνη την περίοδο. Τι, να βγάλουμε τα αποθεμένα μας στις... Ναι, γιατί ο Έλληνας διακατέχεται νομίζω από ένα... Α, ναι, έχει έναν μικρό κομπλεξισμό και έχει και έναν νεοαστισμό, έτσι. Θέλει να είναι αστός. Αστός να μην πάει στη Μύκονο. Εγώ στη Μύκονο έχω πάει μια φορά από περιέργεια και μόνο. Και να σου πω αλήθεια, δεν τρελάθηκα και ιδιαίτερα. Όχι, κούκλα είναι η Μύκονος, δηλαδή μην τα βάλουμε. Πιο και καλά με το... πέρασα στην Πάρο στο Πούντα, ας πούμε, εκείνη την εποχή τουλάχιστον. Και να σου πω κάτι, πήγαινα ας πούμε, και έψαχνα παραλίες στην Νότια Κρήτη. Όχι, δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η κατηγοριοποίηση. Δηλαδή, όποιος πάει μπουζούκια. Όχι, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις, περίμενε. Όποιος πάει στη Μύκονο. Όλα καλά είναι και αυτό είναι το ωραίο της Ελλάδας. Ότι μπορείς να πας και στο κλαμπ και στο μπαρ και στα σκυλάδικα και στα ρεμπετάδικα και στα τουρκοτσιφτετέλια και όπου θέλεις μπορείς να πας. Ό,τι θες μπορείς να κάνεις. Αυτό είναι το ωραίο της Ελλάδας. Και το τουρκοτσιφτετέλιο αφού είναι μέσα στην κουλτούρα μας δηλαδή και εμένα δεν μου αρέσει. Ναι, δεν αμφιβάλλω. Σε ποιο να πω να μην πάει, είναι δυνατό. Το θέμα είναι όμως, άμα μου χαλάς τώρα 1000 ευρώ σε λουλούδια. Δικά του είναι. Και μετά βγαίνεις και κλαίγεσαι γιατί δεν έχεις να πληρώσεις το δάνειο του σπιτιού σου και έχετε τώρα το κράτος και στο παίρνει. Όχι, δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι που χάλασαν λεφτά στα μπουζούκια και τώρα δεν πιστεύω καταρχήν ότι τώρα δεν έχουν ένα φάρμα, δεν πιστεύω ότι κλαίγουν. Ανοίγανε πορτοφόλια και έβλεπες μέσα 10 πιστωτικές. Ακόμα τα ανοίγουν. Βίζες, Mastercard κτλ. Ακούσαμε ακόμα τα έχουν. Τα πολύ λιγότερο. Τότε ήταν 80-20 και τώρα είναι 80-20 αντίστροφα. Δεν με νοιάζει. Έτσι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο. Τα μιλάμε για 5,5 εκατομμύρια οικογένειες που δεν έχουν αυτό. Ούτε ένα εργαζόμενο. Κάτσε, Ρενικό, όμως πώς θα ζούσε η Λουλουδού. Μην είσαι τόσο ακραίος. Η Λουλουδού μπορεί η να ζήσει. Μπορεί να ζήσει και με 50 ευρώ από κάθε τραπέζι. Δεν χρειάζεται 1000 τον μπροστινό τραπέζι. Ποιος θα το κρίνει αυτό. Την υπερβολή να θέλω να σου δώσω να καταλάβεις. Του Έλληνα που έβγαλε τη δεκαετία του 90. Δεκαετία του 90. Είναι στην κουλτούρα μας η υπερβολή. Και ακόμα υπερβάλλουμε. Σε τι υπερβάλλουμε τώρα. Καταρχήν τώρα γκρινιάζουμε. Τώρα ναι, υπερβάλλουμε. Και σε αυτό υπερβάλλουμε. Και σε αυτό υπερβάλλουμε. Έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ καναπεδάτο. Ναι, υπερβάλλουμε στους καναπέδες μας. Μα πάντα υπερβάλλει ο Έλληνας. Ναι, τώρα υπερβάλλουμε στον καναπέ μας. Βλέποντας τηλεόραση. Έχουμε γίνει. Όπως έλεγε ο Παζολίνη. Έχω ένα πολύ καλό άρθρο κάπου, πολύ περιεκτικό και μικρό. Λέει, δεν περίμενα ποτέ. Πάντα φοβόμουν, λέει, τον κομμουνισμό, φοβόμουν τον καπιταλισμό, φοβόμουν εκείνο και τελικά την έπαθα από εκείνο που δεν το είχα προβλέψει ποτέ την τηλεόραση. Αλλά το λέει πολύ ωραία, θα το φέρω κάποια στιγμή να το διαβάσει. Όπλο είναι πάντων. Και τηλεόραση. Εγώ θα βγάζω κάθε που και τρεις και λίγο όλα τα νομοσχέδια που είχαν ψηφιστεί από το μεσοπρόθεσμο και μετά για να ξέρουν τουλάχιστον όσοι μπορούν και ενδιαφέρονται και θέλουν να ξέρουν τι είχε ψηφιστεί από τότε για να μην λένε ότι τώρα τα διαπραγματεύονται. 23 Ιανουαρίου του 2012 ξεκίνησε και δημοσιεύτηκε αφότου ψηφίστηκε. Να γυρίσουμε στο περιτεχνών για λίγο, απλά να κλείσουμε το πολιτικό τώρα. Και όλα αυτά που γίνανε στη Βουλή ήταν για γέλια χθες, μονομαχίες, Τέξας, Ελπάσο, υποβρύχια, είναι γνωστά.
δεν υπάρχει πλέον, νομίζω τουλάχιστον για μένα, κανένας που να με αντιπροσωπεύει μέσα στη Βουλή αυτή τη στιγμή. Μα κανένας, εμένα προσωπικά. Ελπίζω να πέσει, ξέρω εγώ, μάνα εξ ουρανού και να βρεθεί κάποιος ηγέτης να μας βάλει σε τάξη, γιατί οι Έλληνες χωρίς ηγέτη είναι σαν τα γύρια έξω από το Μαντρί. Όταν είχαμε καλούς ηγέτες, η Ελλάδα πήγε καλά. Βλέπε Βενιζέλο, βλέπε Καποδίστρια. Βέβαια, όλοι την πληρώσαν στο τέλος. Όταν... Μην πεις όμως τι λες και τώρα. Περιμένουμε τον απομηχανής Θεό να έρθει να μας σώσει. Αφού δεν είμαστε λαός που από μόνοι μας μπορούμε να μαζευτούμε και να κάνουμε κάτι συλλογικά. Ναι, μπορούμε, απλά είναι πάρα πολύ νωρίς. Συσπηρωθήκαμε στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και μετά είχαμε 16.000 νεκρούς στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και είχαμε 70.000 νεκρούς στο Ισραήλ. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι να συσπηρωθούμε και να βγούμε χτυπώντας την κατσαρόλα. Το θέμα είναι να συσπηρωθούμε και να ομονοήσουμε. Να, ναι. Ναι, οι κοινές απόψεις. Κοινές ιδέες. Κάποιος πρέπει να μπει μπροστά. Για το μέλλον. Κάποιος πρέπει να μπει μπροστά. Από εμάς αρχίζει, Βρένικο. Μια ζωή περιμένουμε κάποιον να έρθει φορετός να μας πει τι να κάνουμε. Πρέπει να μπει κάποιος μπροστά. Όχι. Πρέπει κάποιος να μπει μπροστά. Πρέπει να αλλάξουμε εμείς για να εμφανιστεί κι εμείς. Δεν μπορούμε να μπούμε 10 εκατομμύρια Έλληνες μέσα στη Βουλή, δεν χωράμε. 300 χωράνε με τη ζωή. Δεν είναι η Βουλή το θέμα. Το θέμα είναι ο καθένας μας να αλλάξει η στάση και η φιλοσοφία. Να προσπαθήσει να προσεγγίσει το συνάνθρωπο. Όχι, από εμάς θα ξεκινήσει. Άρα γυρίζουμε πού, στην άμεση δημοκρατία ή δημοκρατία με κλήρο, που έλεγε ο Αριστοτέλης. Μην το πας εκεί πέρα, όχι. Και όταν λέμε για Αριστοτέλη, πρέπει να το δεις στο κλίμα της εποχής. Δεν μπορεί ο Αριστοτέλης, ναι, είναι επίκαιρος, αλλά δεν μπορούμε να το δούμε ενέτη 2013. Πες μου μια χώρα που να έχει πραγματική δημοκρατία. Ποια, τι, Αμερική. Η Σουηδία. Η Νορβηγία. Έχουν κράτος πρόνοιας. Η Ισλανδία. Έχουν κράτος πρόνοιας. Καλό κράτος. Λίγο είναι αυτό. Όχι. Πάρα πολύ καλό. Νιώθει, και ο Καναδάς είναι πολύ καλό. Νιώθει ο πολίτης ασφαλής. Νιώθει ότι κάποιος τον προσέχει. Ότι κάποιος του δίνει, κάποιος του παρέχει. Ναι, εντάξει, όχι τόσο σε μια δεκαετία, αλλά ναι, ναι. Πολύ καλύτερα από τις νότιες χώρες. Πολύ καλύτερα. Έτσι. Αυτό όμως είναι απορία μιας ευγραμμής που έχουν χαράξει από το 60 και δεν την αλλάζει κανένα κόμμα που ανεβαίνει πάνω. Να αλλάξει τα δεδομένα. Και, δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα η ίδια κυβέρνηση ψηφίζει και ξεψηφίζει νόμους κάθε ώρα. Δηλαδή, αλλάζει. Αυτοί έχουν μια νέα γραμμή πολιτική, η οποία. Αλλάζει νόμους κυβέρνηση... κάθε στιγμή και ώρα και χίλιες φορές το χρόνο, ναι, γιατί ναι. Αυτό εξυπηρετεί κάποια μικροκομματικά συμφέροντα. Και πελατειακές σχέσεις. Γι' αυτό επιμένω και θεωρώ ότι αν δεν αλλάξουμε πρώτα εμείς. Και ο Γιωργάκης μας έλεγε ότι πρότυπο τη Σουηδία είχε να μας κάνει Σουηδία. Ήθελε, αλλά. Σουηδία στα Βαλκάνια. Βαλκάνια, Μεσόγειο, όχι, είναι άλλη κουλτούρα. Κανένα γίνεται, μοντέλο δηλαδή. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί έτσι αυτούσιο σε μια χώρα. Καλή δουλειά. Καλή μας τύχη, καλή μας κρίση και εκλογές Μάρτιο κατά πάσα πιθανότητα, ό,τι και να λέει ο άλλος για το 16, δηλαδή, το βλέπω κατά το Μάρτιο σίγουρα. Αυτό που δεν. Για να γυρίσουμε και λίγο στα καλλιτεχνικά. Για πες μου για την ωραία εκείνη βραδιά που έχω δει μερικά αποσπάσματα από το Facebook. Γιατί ωραία δεν τα λέγαμε για την πολιτική τώρα. Ωραία τα λέγαμε. Να με προσγειώσει σε μια άλλη πραγματικότητα. Εντάξει, γιατί. Άμα θες, συνεχίζω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ για την πολιτική δώσ' μου. Χρόνο. Έχω πει και χίλιες φορές. Κοίταξε, πολιτισμός και πολιτική πάνε πακέτο. Βλέπεις τον πολιτισμό μιας χώρας και αντιλαμβάνεσαι τι είδους πολιτική γύση έχεις και τι πολιτική γραμμή και όταν άπαλε. Αν και στην Ελλάδα είναι λίγο αυτό, ο πολιτισμός υπερβαίνει τα κατακάθια της πολιτικής. Ορίστε, δηλαδή, από πότε. Όχι, υπάρχουν μαύρες περίοδοι στην Ελλάδα όπου έχουν βγει φανταστικοί λογοτέχνες, ποιητές, ακόμα και νομπελίστες. Έτσι. Ελίτης, από κάπου βοήθηκε. Μα δεν γίνεται, δεν ξεφυτρώνει κανείς χωρίς βοήθεια. Όχι, η περίοδη κρίσεων στην τέχνη είναι καλό, βοηθάει την τέχνη. Δεν υπάρχει κρίση στην τέχνη, υπάρχει κοινωνική κρίση. Κοινωνική κρίση, ναι. Αντικατοπτρίζεται στον κόσμο της τέχνης. Και ταυτόχρονα θεωρώ, όπως λέγαμε και με τον Βαγγέλη εδώ από τους Ρεφενέδες την προηγούμενη Δευτέρα, ότι και η τέχνη πρέπει να βοηθάει την κοινωνία να συνειδητοποιεί την κρίση και να βρίσκει άλλες οπτικές ή τουλάχιστον να προβληματίζεται ο κόσμος για την κρίση. Δεν μπορεί να το κάνει μόνη της αυτό η τέχνη. Η τέχνη παράγεται από ανθρώπους σαν και εμάς. Γιατί δεν μπορεί. Γιατί πρέπει να την ενισχύσουμε την τέχνη για να κατορθώσει να το κάνει αυτό και να γίνει πομπός, να μεταφέρει το μήνυμα. Υπάρχουν ερασιτεχνικά σχήματα που κάνουν φανταστική δουλειά. Δηλαδή, λέω εντελώς διαφορετικά πράγματα. Τι, να την ενισχύσουμε.
Αν δεν ενισχύσουμε τις πολιτιστικές ομάδες, τον όποιο φορέα προσπαθεί να παράξει. Δεν ενισχύει το κράτος. Δεν μιλάω για κράτος. Με το κράτος δεν έχω καμία σχέση. Μιλάς για την κοινωνία. Μιλάω για εμάς. Αυτά είναι αλληλένδετα. Η τέχνη προσπαθεί να τραβήξει τον κόσμο προς το μέρος της. Όχι, ο κόσμος πλέον έχει στραφεί στην τέχνη. Ο κόσμος προσδοκά από την τέχνη να πάρει, να γεμίσει τις μπαταρίες του. Η ίδια κουβέντα κάναμε και με τον Βαγγέλη, ρε φαίνε, της προηγούμενη Δευτέρα. Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι λέγαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι ο κόσμος έχει στραφεί σιγά σιγά και προς το θέατρο, γιατί και τιμές είναι πολύ προσιτές ως ενώποτο. Αλλά το θέατρο πρέπει να ανταποκριθεί. Δεν θεωρώ να δώσει... ότι είναι θέμα τιμής η απάθεια του κόσμου απέναντι στην τέχνη. Γιατί αν ένα εισιτήριο κάνει και 10 και 20 ευρώ, έκανε τον προϋπολογισμό σου. Και η τιμή. Δεν μπορεί και να είναι τζάμπα ο πολιτισμός. Όχι, δεν μιλάμε τζάμπα, αλλά μια τιμή προσιτή στα όρια τα κοινωνικά, τέλος πάντων. Και, η τιμή είναι, είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ότι όντως ο κόσμος είναι περισσότερος που έχει στραφεί προς την τέχνη. Ναι. Πάντα σε περίοδους κρίσεων γίνεται αυτό το πράγμα. Όχι, έχει να κάνει με την υψηλή πολιτιστική. Τι ανταποδίδει η τέχνη όμως που υπήρχε. Πρέπει να προβληματίζει ή όχι τον κόσμο σε περίοδους κρίσεων? Όχι, η τέχνη πρέπει να ψυχαγωγεί. Δεν θα σου δείξει η τέχνη τον τρόπο για να προβληματιστείς. Θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο λάθος αυτό. Δηλαδή μια παράσταση έτσι θα μου δώσει ένα μήνυμα, εγώ θα πάω στο σπίτι μου και οφείλω να το σκεφτώ. Αν δεν το σκεφτώ, σημαίνει ότι η τέχνη δεν έκανε τη δουλειά της. Υπάρχουν αρκετές μορφές. Πας για να ξεχαστείς 2 ώρες, να γελάσεις, να περάσεις καλά από τα προβλήματά σου. Ψυχαγωγούμε, δεν σημαίνει διασκεδάζω. Ναι. Σημαίνει και αυτό. Πας να ψυχαγωγηθείς, δηλαδή πας να γελάσεις, αλλά μέσα από το γέλιο, μετά, όπως το είπες, να σκεφτείς κιόλας. Μπορεί να μην γελάσεις. Να προβληματιστείς κιόλας. Ναι, σαφώς. Και μην ξεχνάμε και 2 περσινές πολύ καλές παραστάσεις και του Ρεφέντο Καλιφόρνια που ήταν πολύ καλό. Το είπα και εγώ, δεν θα το πεις. Ναι, πολύ. Τα είπαμε την πρώτη Δευτέρα γι' αυτό. Και η Διαθήκη από τον ΟΤΕ του Μάριου Ποντίκα, ας πούμε, ήταν ένα φοβερό έργο το οποίο και αυτό ήταν αστείο και σε αυτό γέλαγες και όμως έβαζε όμως να προβληματιστείς. Δεν γέλαγες γιατί ήταν αστείο, γέλαγες γιατί έβλεπες εκφάνσεις στην καθημερινότητά σου, ακριβώς, με τα πολιτικά παιχνίδια ακριβώς, και την κυρία, ακριβώς, του κυρίου, ακριβώς, με τη γούνα κτλ. Ήταν στοιχεία της καθημερινότητάς. Εκεί θέλω να καταλήξω, ακριβώς αυτό θέλω να καταλήξω. Γι' αυτό και είναι τόσο πετυχημένο και τόσο διαχρονικό το έργο του Μάριου Ποντίκα. Ναι. Γιατί όντως γράφτηκε σε περίοδο κρίσης, γράφτηκε το 1953, εκλογές Βίας Νοθείας, απαγορευμένο μέχρι το 1974, πρωτοπαίχτηκε το 1977 στο Θεσσαλικό Θέατρο, στα Χανιά και στην Πάτρα. Έτσι. Και πάλι σε περίοδο κρίσεων. Λοιπόν, το ίδιο νομίζω πρέπει να ισχύει και για την ποιήση, για τη λογοτεχνία και για τη ζωγραφική και για όλα. Δηλαδή αυτό που είπαμε πριν είναι το τέλειο παράδειγμα η Διαθήκη, ας πούμε. Γιατί, και πιστεύω και ο Μπίτερμαν και οι Μπιστές πρέπει να είναι ένα από τα παραδείγματα τα καλά για την εποχή μας. Αυτό ήθελα να πω ουσιαστικά. Ότι ναι, μεν ο κόσμος στρέφεται προς την τέχνη και η τέχνη να βοηθάει τον κόσμο να στραφεί προς τον εαυτό του, να κάνει έναν αυτοσαρκασμό, όχι αυτοκριτική, αυτοσαρκασμό, έστω. Ναι. Αυτό. Το κοινό όμως είναι πολύ περισσότερο εκπαιδευμένο από ό,τι ήταν το 90. Υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα, έχει γίνει δουλειά τόσα χρόνια. Ναι. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Όπως και τα θέατρα στην Αθήνα έχουν πολλαπλασιαστεί, δεκαπλασιαστεί. Και δουλεύουν. Συντηρούνται τουλάχιστον. Δεν υπήρχαν πολλά θέατρα στην Αθήνα. Απλώς εκεί νομίζω, ίσως. Ναι. Καλά, μην το θεωρήσεις τώρα ότι πανεύω και το σπίτι μου, αλλά στην Αθήνα πάντα είχαμε τις επιλογές να δούμε θέατρο. Σε μικρότερες πόλεις, δεν ξέρω, ας πούμε. Όχι, γίνονται. Τουλάχιστον τώρα έχουν ξεκινήσει και γίνονται. Και εγώ μην νομίζω ότι έχω χρόνια που ασχολούμαι, αλλά τώρα βλέπω. Μιλώντας με ανθρώπους της γενιάς μου, μου είπαν ότι δεν υπήρχε παλιότερα θέατρο, δεν είχαν την επιλογή να δουν θέατρο ως παιδί να πάνε με το σχολείο. Ναι, τότε ήταν. Επομένως, είμαστε και μια γενιά που ανακάλυψε μόνη της πράγματα. Ήταν το θέατρο, μην ξεχνάς ότι έκανε και κοιλιά μετά από το αρχαίο θέατρο. Ξαφανίστηκε στο Μεσαίωνα, δεν υπήρχε καθόλου και ξαναεμφανίστηκε με την αναγέννηση. Το θέατρο στην Ελλάδα ήταν συνυφασμένο όπως και ο κινηματογράφος. Όταν ξεκίνησε από την εργατική τάξη. Μετά πέρασε. Πολύ αργότερα πέρασε στην αριστοκρατία. Ναι, γιατί ο κινηματογράφος είναι. Ήταν 2 δεκάρες και πάω να δω κάτι είναι να ψυχαγωγηθώ. Τότε, όταν ξεκίνησε. Επί Λουμιέρ, μιλάμε τώρα. Άστο, είναι άλλη κατάσταση. Πολιτιστική βιομηχανία ο κινηματογράφος. Είναι εντελώς άλλο πράγμα το θέατρο. Όταν λέμε κινηματογράφο, δεν εννοούμε και Hollywood πάντα. Δεν μιλάω για Hollywood. Έτσι. Μιλάω για την 7η τέχνη. Φελίνη και Άιζενστάιν και. με την ευκαιρία που μιλάμε για κινηματογράφο, το είχα πει και την προηγούμενη Δευτέρα, σεμινάρια σκηνοθεσίας από τον Γιάννη Καραμπίτσο,
εγγραφές μέχρι και αυτή την Τετάρτη στην Κυψέλη, Παναχαϊκού 4-6. Παιδιά, μην τα χάσετε, είναι τρίμηνα, είναι πολύ καλές οι γνώσεις του Γιάννη. Τις μεταλαμπαδεύει πολύ σωστά και πολύ, με καλή, πολύ καλή χρειά και πολύ καλή ροή. Είναι ευφιέστατος ο άνθρωπος. Έχω δώσει ένα τηλέφωνο, το ξαναδίνω για άλλη μια φορά για όσους ενδιαφέρονται. Είναι ένα τμήμα σκηνοθεσίας και ένα τμήμα ιστορίας θεωρίας κινηματογράφου. Και τα δύο μαζί επίσης μπορούν να συνδυαστούν. Στο 6943-945-245 για όσους ενδιαφέρονται, ή την Τετάρτη 7 η ώρα στην Κυψέλη, Παναχαϊκού, κάτω από τα Ψηλαλόνια ακριβώς είναι, Παναχαϊκού 4-6. Αυτά για το Γιάννη τον Καραμπίτσο. Και για πες μας λίγα λόγια, εκείνη την βραδιά που έχασα την προηγούμενη Δευτέρα, 5 Νοέμβρη. Ο Νίκο να έρχεσαι. Δεν μπορεί, είχα το ρεφενέ εδώ. Τώρα δεν έχω χρόνο. Πώς να περιγράψεις τώρα μια βραδιά για τον Όστο, το Μάνο, τη Μελίνα. Έτσι, εν κατακλείδη. Πώς να μιλήσεις για τους beating μέσα σε ένα λεπτό. Ναι, απλά το τι έγινε μόνο, να πούμε και ποιοι ήταν. Έγινε, απλά ήταν θαυμάς. Ξέρω ότι ήταν αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη και στη Μελίνα Μερκούρη. Δεν ήταν αυτό, ήταν μια αναδρομή στον Όστο μέσα από τα τραγούδια της Μελίνας και τις μουσικές του Μάνη. Και τι, ποιοι ήταν οι συντελεστές. Η Περσαζικάκη, η συγγραφέας, η οποία από την πρώτη στιγμή ήταν στο πλάιν και το σχεδιάσαμε μαζί. Γεια σου, Πέρσα. Έγραψε συγκλονιστικό κείμενο για τη σύνδεση Μάνου Μελίνας, Νόστος, τώρα, τι ζούμε τώρα, τι θέλουμε τώρα. Είχα ακούσει για κάποιους διαλόγους μεταξύ Μελίνας και Μάνου. Ναι, γιατί θέλαμε πραγματικά αυτό να κάνουμε μια τελικά εκδήλωση, βεβαίως. Με φανταστικούς διαλόγους. Όχι, όχι, δεν ήταν φανταστική. Ο Μάνος και η Μελίνα ήταν μαζί μας. Α, ναι. Πάντα είναι μαζί μας οι άνθρωποι που αγαπάμε. Ναι, το κατάλαβα. Όπως και χτες μαζί μας ήταν ο Κέρουακ, ήταν ο Γκίνσμπεργκ, ναι, μέσα από το ριαχτό του, το οποίο το επέδωσε εξαιρετικά ο Βαγγέλης. Ήταν ωραίες βραδιές. Είναι, ξέρεις, βραδιές περισσότερο για εμάς. Κάνουμε πραγματικά αυτό που αγαπάμε, ο κόσμος το εισπράττει. Εννοείται ότι προφανώς έχουμε πάντα τους καλύτερους συντελεστές πλάι μας. Αυτό το βεβαιώνω. Όντως πάντα κάτι γίνεται. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποια μεγάλη και επώνυμη έκθεση όπως τη κυρία Παπαδάκη που κράτησε πάνω από μήνα, πάντα υπάρχουν event τα οποία δεν τα προλαβαίνω ούτε και εγώ να παραστώ. Όχι, δεν είναι τόσα πολλά γιατί δεν θέλω ούτε τον κόσμο να κουράζω. Και θέλω να έχουμε και το χρόνο πολλά, να σκεφτούμε. Πολλά είναι όταν σε δύο εβδομάδες μέσα έχει κάνει τρία πράγματα. Έτσι. Λίγα είναι. Λίγα δεν είναι, γιατί ήταν και ποιοτικά και ήταν και δύσκολο να στηθούν. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ναι, αλλά εργαζόταν παράλληλα άνθρωποι για αυτό. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Δεν είναι. Δηλαδή, έκανες μια παρουσίαση βιβλίου, μια παρουσίαση ενός κινήματος και το αφιέρωμα στο Μάνο και στη Μελίνα. Μέσα σε δύο εβδομάδες. Δεν είναι και λίγο, εντάξει. Μακάρι να τα έκαναν κι άλλοι. Είναι λίγο γιατί απλώς οι συντελεστές πάντα συνεργάζονται μεταξύ τους, είναι όλοι τους ωραία, πάρα αυτό σημαίνει πολύ ότι έχεις καλούς συνεργάτες, καλούς φίλους και... Πάντα. Ωραία, καλό, πολύ, χαίρομαι. Και σημαίνει, ότι έχεις και εδρεωμένες φιλίες. Το ελπίζω. Ναι, για να γίνονται, γιατί δεν κοίταξε, αγαπάμε. Υπάρχουν και άλλοι χώροι που δεν γίνονται τόσα event, ας πούμε, με τέτοιο ρυθμό και τέτοια ποιότητα. Γίνονται και πολύ περισσότερα. Προστεύω, την ποιότητα δεν την κρίνω εγώ. Εγώ παρουσιάζω απλά τη δουλειά μου. Δεν κατακρίνω κανένα. Ναι, όλοι προσπαθούν και υπάρχει και σχετική αλληλεγγύη από ό,τι ξέρω στον χώρο, αλλά. Ναι, γίνονται και άλλοι πραγματάκια. Ευχαριστώ. Εδώ προσκλήσεις όσες θες. Αλλά εντάξει, δυστυχώς δεν μπορούν να πηγαίνουν και παντού. Δεν προλαβαίνεις δηλαδή να πηγαίνεις και παντού και είναι και, διάφορο. Καλό είναι αυτό, καλό είναι να μην προλαβαίνεις. Έχουμε και εδώ και υποχρεώσεις, έχουμε και εδώ τα τρεξιματά μας. Όλοι έχουμε υποχρεώσεις. Ζητώ συγγνώμη από κάποιους φίλους, από κάποιους, ας πούμε, σήμερα ήταν, είχε το... η Χρύσα Ιδρύβα και ο Κοπανάς ο Γιάννης είχαν βραδιά κινηματογράφου στο ΟΤΕ, το Ηλέκτρας 12 πάνω, στο Πολύμορφο. Δεν μπόρεσα να έρθω, παιδιά. Εντάξει, συγγνώμη. Ξέρει η Χρύσα, δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, δεν θα μας πεις τι ετοιμάζεις τελικά. Κάνα άλλο event τουλάχιστον. Όχι, δεν θα σου λέω τα μελούμενα. Όχι, δεν μου λες τα μελούμενα. Μόνο για το παρελθόν θα μιλάμε. Και για το παρόν. Και για το παρόν. Το παρόν, το παρόν με το λέξιν, το λες. Όχι, ετοιμάζω κάτι, αλλά δεν θέλω να το πω. Εντάξει. Θα μας το πεις σε κανένα. Όταν έρθει η ώρα. Μια αποκλειστικότητα σε εμάς. Θα σου δώσω αλήθεια ακόμα. Όχι, καλά. Εντάξει.
Αν θέλετε να δείτε αποσπάσματα από το αφιέρωμα του Μάνου και της Μελίνας, μπορείτε να μπείτε μέσα στη σελίδα στο Facebook που λέγεται Περιτεχνών Περιτεχνών. Και περιτεχνών και ενώ περιτεχνών. Δεν είμαι ολιγαρκή, είναι περιτεχνών. Περιτεχνών, περιτεχνών. Να πούμε ότι είναι Κανακάρι 65 και αρά του Πάτρα. Μπορείτε να μπείτε, υπάρχουν δύο μικρά βιντεάκια από τη βραδιά εκείνη, η οποία εγώ είναι, τα είναι είδα. Είναι πολύ και ήταν... λίγο αυτό που υπάρχει στο ναι, Facebook. Και αυτό το λίγο που είδα, το ζήλεψα που δεν μπόρεσα να έρθω. Την επόμενη φορά. Να μην τα κάνετε και Δευτέρα, κάντε και καμιά άλλη μέρα. Συγγνώμη, παιδιά, θα σας τηλεφωνώ να βλέπετε τις ατζέντες σας πρώτα. Δεν θα το ξανακάνω. Αφού δεν μας λέει τίποτα άλλο και δεν μπορεί να βγάλουμε είδηση, θα σας αφήσουμε κάπου εδώ. Γιατί έξω χαλάει ο κόσμος. Θα πνιγούμε. Ναι, από ό,τι λένε, θα κρατήσει κανένα δεκαήμερο αυτό το πράγμα. Έτσι, πώς πάει. Να σας χαιρετάμε σιγά-σιγά. Βάσουμε χιλιά ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πολλά δεν είπαμε. Τέλος πάντων, αυτά που είπαμε θα τα ξαναπούμε σύντομα. Όταν θα αποφασίσεις. Θα το καθιερώσεις μια φορά το μήνα να μετρώ στη μάπα. Όποτε έχεις κάτι να πεις, εδώ θα είμαστε πάντα. Δεν πάμε πουθενά εμείς, εδώ θα είμαστε. Καλώς εγώ των πραγμάτων, άμα μας βάλουν μια βόμπα. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα και σιγά σιγά μου φαίνεται μπαίνει και ο χειμώνας. Άντε και καλό χειμώνα. Χαιρετώ σας. Χαιρετιόμαστε.